μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε, γιατί η ζωή μας, η ζωή του μικρού καθοπασχολούμενου επαγγελματία χειροτερεύει μέρα την ημέρα. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν πάει άλλο. Το πρόβλημα της ακρίβειας πάει κόκαλα για τα λαϊκά νοικοκυριά. Με τις τιμές της ενέργειας στα ύψη, με τα ενίκια στην επαγγελματική στέγη να αυξάνουν συνεχώς και τη δουλειά στο εμπόριο αλλά και στους περισσότερους κλάδους των επαγγελματιών να συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο τις μεγάλες αλυσίδες με αποτέλεσμα να βλέπουμε τη δουλειά να πέφτει και πλέον να ζούμε με το άγχος της επιβίωσης. Τώρα μάλιστα με τη νέα φοροαφέμαξη όλο και περισσότεροι συνάδελφοι νιώθουν το βιό να στενεύει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι χρεοκοπίες για το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2024 είναι αυξημένες κατά 133%, αφορώντας κυρίως μικρές επιχειρήσεις που γονάτισαν από την αύξηση της φορολογίας κατά 65% συγκριτικά με πέρσι. Με το νέο φορολογικό νόμο έκτρωμα, καλούμαστε να πληρώσουμε κατά μέσο όρο 2.500 ευρώ περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές. Αυτά τα λεφτά που στερεί ο κάθε επαγγελματίας από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς για τους περισσότερους από εμάς, το ταμείο της επιχείρησής μας και αυτό του σπιτιού μας κρατούνται από την ίδια τσέπη. Με αυτά τα λεφτά, τα έσοδα του κράτους πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αλλά οι δαπάνες του κράτους για το ίδιο διάστημα, για το πρώτο 7ο του 24, μειώθηκαν κατά 500 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι. Αυτά είναι χρήματα που κόβονται από κρίσιμες υποδομές για την κάλυψη των αναγκών του λαού.